Μια νέα αγκαλιά άρχισε να λειτουργεί για περίπου 20 παιδιά με ειδικές ανάγκες στην πόλη της Άρτας. Πρόκειται για το Κέντρο Διημέρευσης του Σωματείου Αγκαλιά, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και ήδη έχει στελεχωθεί, ενώ εξυπηρετεί 19 συνολικά άτομα με 8 εργαζομένους. Το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε τα εγγένεια του Συλλόγου Αγκαλιά. Το δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίνω σημαίνω δε πλουτολίας πρόσχημα και καταξίωσεν ημάς επληστήνε του αγιασμού σου, διότι τους του ύδατος τούτα μεταλείψεώτα και ραντισμού γενέστο ημί Κύριε. Τον ημών και σύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Μην Κύριε, για το γεγονός ότι εσείς, ο Σύλλογος, και θα εκφράζω προς το πρόσωπο του Προέδρου που εκφράζει, που έχει προσωπεί όλο το Σύλλογο Αγκαλιά, κάνατε πράξη το γεγονός δηλαδή να ενδιαφερθείτε για το πώς τα παιδιά σας θα μπορούν πραγματικά να απασχολούνται, να παίρνουν το χρόνο τους, να μαθαίνουν πράγματα και να βοηθούνται ακριβώς για να μπορούν να προοδεύουν και πραγματικά να τα χαίρεστε και να τα απολαμβάνετε στο σπίτι σας αλλά και στην κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όσους αυτούς συνετέλεσαν ώστε να γίνει πράξη αυτή εδώ η φωλιά που λέγεται ακριβώς το Ίδρυμα Αγκαλιά. Και αναφέρομαι δηλαδή τόσο στον αντιπεριφερειάρχη της πόλεως μας και γενικότερα του νομού Άρτης, τον κύριο Ψανθά, ο οποίος είναι παρόν και στο πρόσωπο του οποίου φυσικά συγχαίρουμε και όλους εκείνους στην περιφέρεια που κοπιάζουν για τέτοιου είδους έργα, όπως επίσης και από ό,τι πληροφορήθηκα από το Σύλλογο εδώ Αγκαλιά και το Δήμα του Αρταίου, που βέβαια το πρόγραμμα υλοποιείται από την περιφέρεια, αλλά και αυτός με τον δικό του τρόπο βοήθησε στην επίλυση κάποιων προβλημάτων και φυσικά και πολλούς άλλους ανώνυμους και επώνυμους. Όλους λοιπόν αυτούς σας συγχαίρουμε. Θέλουμε πραγματικά να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες για ό,τι κάνετε και να εκφράσουμε φυσικά και στους ανθρώπους εδώ, τους υπευθύνους και στους γονείς και στους παιδαγωγούς και το λοιπό προσωπικό τις ευχές μας για μια καλή δημιουργική εδώ προσφορά και φυσικά ο Θεός να τους δίνει δύναμη και ευλογία σε καθένα. Όποιος δεν χρειάστηκε να απασχολήσει παιδί με βαριά νοητική ή άλλη αναπηρία ολόκληρη μέρα στο σπίτι του, δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της βοήθειας που προσφέρει το Κέντρο Αγκαλιά, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά. Η σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να τηρούμε τα εγγένεια του Κέντρου και τα ιδιαίτερα παιδιά του Συλλόγου μας Αγκαλιά. Πριν 2 χρόνια βρεθήκαμε σε αδιέξοδο και απόγνωση. Τα παιδιά μας που αποφυτούσαν από τον Λυκόριζο δεν είχαν δυνατότητα να παρακολουθήσουν άλλη τομή στήριξης. Το κέντρο του Συλλόγου Αγία Θεοδώρα δεν είχε άλλες θέσεις. Στο σημείο αυτό που αναφέρομαι για την Αγία Θεοδώρα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Αγίας Θεοδώρας που παρευρίσκεται στα γενιά μας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τη βοήθεια, τη στήριξη όλη που μας έχει προσφέρει. Όπως και τον ΚΔΑΠ, που δεν είχαν άλλες θέσεις πρωινής απασχόλησης. Και τότε προβληματισμένοι, δειλά-δειλά, ιδρύσαμε το Σύλλογό μας Αγκαλιά. Και μας σήμερα το Κέντρο Διεμέρευσης του Συλλόγου μας εγκαινιάζεται επίσημα. Τα παιδιά μας εδώ περνούν ευχάριστα τις πρωινές τους ώρες με φροντίδα του προσωπικού που προσλάβουμε, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία και προσπαθεί να ανακουφίσει τα παιδιά μας και να προσφέρει σε αυτά καλύτερο ό,τι καλύτερο μπορεί με πολύ αγάπη. Στην προσπάθειά μας αυτή, την ανεφορική και δύσκολη, κουβαλώντας ο καθένας το δικό του σταυρό, αντίστοιχα δίνουμε ο ένας από τον άλλον και σήμερα στεκόμαστε καλύτερα στα πόδια μας. Βέβαια, οι δυσκολίες ήταν πολλές. Πολλές φορές βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, πολλές φορές νομίσαμε ότι η δημιουργία του κέντρου ξαναβάγησε, απογοητευτήκαμε αρκετές φορές, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Τελειώντας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους σας για την αγάπη και την συμπαράστασή σας και για την τιμή που μας κάνατε σήμερα να παρευρίσκεται εδώ στα εγγένεια που για μας ήταν ένα όνειρο ζωής
και ας ελπίσουμε το επόμενο βήμα να είναι κάτι πιο μεγάλο, που αυτό προσπαθούμε όλοι για το καλό των παιδιών μας, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που είναι τώρα εδώ στο κέντρο, θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά τα οποία αποφυτούν από το γλυκόζο, και ευχαριστώ πάρα πολύ το διευθυντή του. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και έγινε εφικτό μέσα από μια επικοδημητική συνεργασία με το Δήμο Αρταίων, την Περιφέρεια Ηπείρου, την Ομοσπονδία ΑΜΕΑ, τον Τοπικό Σύλλογο ΑΜΕΑ, το Σύλλογο Καλλιπάτηρα και πολλούς ακόμα συμπολίτες που συνέδραμαν είτε υλικά είτε ηθικά για το σκοπό αυτό. Η ενίσχυση από την πλευρά του Δήμου Αρταίων ήταν σημαντική και ουσιαστική, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Δήμαρχε, ένα έργο που έχει ξεκινήσει κατά βάση με μεγάλη προσπάθεια από εσάς και σήμερα βλέπετε την ολοκλήρωσή του. Καταρχήν, σήμερα εδώ έχουμε τα εγγένεια του Κέντρου Διμέρευσης Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγκαλιά. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία την πιστέψαμε την πρώτη στιγμή. Αν και δύσκολο να ενταχθεί τότε, γιατί ενώ είχε βγει η πρόσκληση, δεν είχαμε κτίριο, δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε άδειες λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά το πιστέψαμε, τα στελέχη του Δήμου, δουλέψαμε μεθοδικά, συνεργασία και με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας Ηπείρου, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους. Άλλωστε, χρέος δικός μας δεν είναι να ακούσουμε ευχαριστώ, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δομές και να δώσουμε χαρά και να λύσουμε προβλήματα στους συμπολίτες μας, και αυτό μας ικανοποιεί. Κάναμε το χρέος μας, δουλέψαμε, και μακάρι να γίνονται και άλλα τέτοια πράγματα. Άλλωστε, εμάς το κομμάτι το κοινωνικό εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και άλλες δομές που θα εγκαινιάσουμε, όπως το κέντρο κοινότητας, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η δομή σύντησης, αλλά και το ειδικό σχολείο στο Γλυκόριζο, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Οπότε αυτό αποτελούν ένα πλέγμα δομών που μπορούν να δώσουν ανάσα, ανακούφιση και συμπαράσταση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να είναι καλοστέργητο, να είναι καλή η λειτουργία του, και εμείς θα είμαστε δίπλα στη δομή Αγκαλιά σε ό,τι προβλήματα προκύψουν. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Αγκαλιά ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να προσφέρει κοινωνικό έργο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Χαιρετισμό απίφθηνα στην εκδήλωση τοπικοί φορείς, δίνοντας το μήνυμα της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Η αγκαλιά εξαπλώθηκε και έγινε πολλές αγκαλιές, πάρα πολλές αγκαλιές, από όλη την τοπική κοινωνία της Άρτας και όχι μόνο. Άπλωσε τα φτερά της και εισέπραξε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από πολλούς, από μικρούς, από μεγάλους, από επώνυμους, εδώ εισαγωγικών, ανώνυμους, αιρετούς, απλούς πολίτες. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ευτύχημα, και αυτή είναι και η μεγαλύτερη συγκίνηση. Και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Να συνεχίζετε όλοι να αγκαλιάζετε την αγκαλιά, γιατί πραγματικά το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Πριν καλέσω για χαιρετισμούς. Χαρά, γιατί συμμετέχω στα εγγένεια αυτής της κοινωνικής μονάδας που έχει συγκροτηθεί εδώ και λίγο καιρό. Και παράλληλα, χαρά γιατί συμμετείχαμε και εμείς κατά το ελάχιστο σε ρητή περιφέρεια και στη χρηματοδότηση και στην αδειοδότηση αυτού του κέντρου. Όμως, περισσότερο θέλω να τονίσω τη συγκίνηση που έχω για τον εξής απλό λόγο. Το ότι βρίσκομαι εδώ, βρισκόμαστε όλοι εμείς εδώ, οφείλεται στην ψυχική δύναμη και διάθεση των ανθρώπων που ζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα κάποιες περιόδους της ζωής τους. Εύχομαι καλή λειτουργία στο κέντρο και πάντα θα έχουμε ανοιχτές τις αγκαλιές μας για όλο αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη κ. Καθημάνη, σας μεταφέρω τις ευχές του για τη λειτουργία αυτής της δομής, της αγκαλιάς, μιας ακόμη δομής η οποία έγινε με τη συνεργασία της Περιφέρειας μέσω ΕΣΠΑ και του Δήμου και όλων των κοινωνικών υπηρεσιών των δύο αυτών φορέων. Περιφέρεια, λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε εδώ σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους φορείς, και χαίρομαι που απόψε με φορείστε από τα Γιάννενα, από συλλόγους παρεμφερείς και από την Άρτα. Θα είμαστε μία γροθιά. Η συνεργασία είναι εκείνη όλων μας, η οποία θα πάει μπροστά, η Εκκλησία, αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς μαζί, να βοηθήσουμε και να έχουμε μία κοινωνία πιο ανθρώπινη, με αλληλεγγύη και σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Εγώ θέλω πραγματικά μέσα στα βάθη της ψυχής μου, της καρδιάς μου, να συγχαρώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς αυτών των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες αγωνίστηκαν για να δημιουργήσουν αυτή την όμορφη στέγη για αυτά τα παιδιά. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας, πρόεδρε,
και ό,τι χρειαστείτε, η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή. Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα και η πρόεδρος του, κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου, μου ζήτησαν με την ιδιότητα της συντονίστριας Υπήρου να σας μεταφέρω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές όλων των μελών μας για την επιτυχημένη λειτουργία αυτού του πολύ σημαντικού εκπαιδευτηρίου. Κύριε Δήμαρχε, στο εγχείρημα της τοπικής κοινωνίας την οποία εσείς εκπροσωπείτε, εμείς καταθέσαμε ένα μικρό λιθαράκι. Αισθανόμαστε βέβαιες όμως ότι η δύναμη των θεσμών του τόπου και η ζεστή αγκαλιά όλων των ενεργών πολιτών θα είναι η καλύτερη σύμμαχη στην προσπάθειά σας. Οι συμμαθητές αυτού του σχολείου χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλο μαθητή την αγάπη, τη φροντίδα και τη στήριξη όλων μας. Και σας διαβεβαιώνω ότι με όσες δυνάμεις διαθέτουμε θα είμαστε συνέχεια στο πλευρό σας. Καλή σχολική χρονιά και σας ευχαριστώ.